έχει πείρα από τα ψέματα τα πιο πρόσφατα. Όταν ετίθεται το ερώτημα, θα κλείσουν οι τράπεζες. Και μας έλεγαν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τι είναι αυτά που λέτε. Όταν σηκώθηκε στελεχός μας και μίλησε για επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, προεκλήθη σεισμός. Διότι είναι κινδυνολόγος, διότι φέρνει την καταστροφή, διότι προβλέπει το χάος, διότι αποδομεί την τραπεζική σταθερότητα. Σωστά, κύριε Φίλη. Ψέματα ήταν. Έτσι. Δεν τα έκαναν όλα αυτά. Μόνο που εσείς τις βάλατε. Δεν τα έκαναν όλα αυτά. Ελέγχους. Εσείς. Τώρα που υπάρχει αίτημα παράταση, τι λέτε. Εσείς. Για την παράταση, τι λέτε. Πετε μας. Για απαντήστε. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Εσείς. Για την παράταση του προγράμματος, τι λέτε. Με ποιον είστε. Τους κεφαλαιακούς. Με το ελληνικό αίτημα ή με το ξένο, να καταλάβω. Αυτό το παραμύθι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Θα ψηφίσει ο λαός χωρίς εκβιασμούς τις επόμενες μέρες. Ή του κόβετε την παράταση για να τον εκβιάζετε. Θέλω να σας θυμίσω. Απαντήστε. Θέλω να σας θυμίσω. Να σας πληροφορήσω ότι μόλις τώρα πληροφορούμε ότι ομόφωνα το αίτημα για παράταση το υποστηρίζει το Προεδρείο της Ευρωβουλής. Πολύ σημαντικό, μόνο ομόφωνα. Δεν έχει αρμοδιότητα. Α, ως έτσι λοιπόν. Λέω, δεν το χαιρετίζετε λοιπόν. Αυτό. Λέω, δεν το επιδιώκετε. Λοιπόν. Θέλετε να πάμε με εκβιασμό στην κάλπη. Αυτό. Το δέχεστε ή όχι αυτό. Θα δώσετε. Κύριε Νικολάου, επειδή εγώ δεν το κάνω αυτό. Αποκαλύπτεστε. Αποκαλύπτεστε αυτό, κύριε Βοήθη. Συγγνώμη. Επειδή εγώ δεν το κάνω αυτό. Πάντως δεν είναι κακή εξέλιξη αυτή το να τοποθετείτε το πρόβλημα. Δεν βλέπετε πώς το τραυματίζει αμέσως. Η παράταση είναι θετική η εξέλιξη. Ελάτε, κύριε Βοήθη. Χαίρομαι που ο κύριος Φίλης, έχοντας επιφέρει αυτή την καταστροφή στον ελληνικό λαό, μπορεί και διασκεδάζει. Είναι πολύ ευχάριστο. Απαντήστε για το Βορύδη. Ελπίζω να διατηρήσετε το χιούμορ σας μέχρι το τέλος. Κύριε Βορύδη, να ρωτήσω. Γιατί θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα είναι διασκευασμένες. Για αντίδοτο στην τρομοκρατία. Ήδη είναι αντίδοτο στην τρομοκρατία που εκχαίρεται στο λαό. Η τρομοκρατία. Αυτό. Η τρομοκρατία. Και ελπίδα και χιούμορ και αποφασιστικότητα θα έχουμε. Μπράβο. Να τα έχετε όλα αυτά και να πάτε και ταυτόχρονα να εξηγείτε γιατί οδηγήσατε τους ανθρώπους στο να μην μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες. Και εσείς 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και συνταξιούχους στα όρια της φτώχειας. Καταλάβατε. Και 3 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας. Και τι επιφέρετε. Αφήστε τις κουταμάρες τώρα. Αφρική και τις βούρδες και τις επιρμένες ανοησίες και τις εξυπνάδες. Γιατί οι εξυπνάδες και η ρητορική αυτή μας έχουν οδηγήσει εδώ. Αυτό, λοιπόν, ελάτε τώρα να συναισθανθείτε το τι έχετε κάνει. Ποια ζάπια τώρα, μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά και τι έχετε καιρό, κάνει στο πεντάμινο. Παραμύθια λέγατε, αυτό μας λέτε. Τι έχετε κάνει στο πεντάμινο. Γιατί με τα ζάπια, με τα ξεζάπια, οι τράπεζες δεν έκλεισαν. Οι συνταξιούχοι παίρνανε τα χρήματά τους. Κουτσουρεμένα, δύσκολα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά τα παίρνανε. Δεν θέλετε παράταση. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πληρωνόντουσαν από τις επιχειρήσεις. Εσείς δεν δίνετε τα χρήματα στους μισθωτούς και μιλάτε. Οι πολίτες έχετε θάσος. Δεν θέλετε παράταση του προγράμματος. Αντί να σε μνήνεστε, το λέει η Ευρωβουλή και εσείς δεν παίρνετε καμία θέση. Αντί να ντρέπεστε για αυτό που κάνετε. Μιλάτε και καλείτε. Εντάξει, και καλείτε την αντιπολίτευση. Φωνάχτε λίγο, φωνάχτε. Λοιπόν, να μην με διακόπτετε άμα θέλετε να φωνάζω. Το θέατρο καλό είναι. Να μην με διακόπτετε αν θέλετε να φωνάζω. Βεβαίως. Γιατί τις εξυπνάδες τις δικές σας τις έχουμε και από εδώ. Εγώ θέλω να μιλήσουμε κανονικά. Λεώνασμα εξυπνάδες. Έτσι. Έχετε. Λοιπόν, ηρεμήστε και αφήστε να μιλήσουμε. Απολύτως ήρεμοι. Τα ψέματά σας λοιπόν είναι που οδήγησαν εδώ, κύριε. Και τώρα είστε υπόλογοι. Γιατί έρχεστε και παρακινείτε σε ένα όχι. Που μόλις σας ρωτάμε τι σημαίνει αυτό, κύριε. Τι σημαίνει το όχι για τη Δευτέρα. Τι ακριβώς θα κάνετε. Έχετε ποτέ πει όχι στη ζωή σας. Μη με διακόπτετε. Έχετε πει ποτέ όχι στη ζωή σας. Μη με διακόπτετε. Για ένα πράγμα, πέστε μας. Έχετε πει ποτέ όχι στη ζωή σας. Για ένα πράγμα. Για μια απόφαση της χώρας. Έχετε πει ένα όχι ποτέ. Ή όλο ναι. Yes, man. Στην περίφημη διαπραγμάτευση. Αν και αυτά δεν έχουν νόημα τώρα. Είναι περιτά. Δεν έχουν, όχι. Είναι περιτά. Ξέρετε γιατί. Γιατί με αυτή τη ρητορική. Σας έδωσε ο ελληνικός λαός όχι την εντολή να αρνηθείτε τη συγκεκριμένη πρόταση των δανειστών. Πολύ ισχυρότερη εντολή έχετε. Έχετε εντολή να κάνετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κάντε το. Όχι δημοσιονομικό περιορισμό 8 δις ή 11 να αρνηθείτε. Να κάνετε δημοσιονομική επέκταση 12 δις. Γιατί δεν την κάνετε. Κάντε τι. Καταργήστε τον έμφυα. Γιατί τον καταργείτε. Καταργήστε τον. Φέρτε το αφορολόγητο, τι το φέρνετε. Απαντήσαμε. Φέρτε τα 2 δις ανθρωπιστικής κρίσης που τάξατε τον στο λαιμό της ελληνικής οικονομίας. Μα ζητάτε. Ξέρατε, τι φτιάξατε. Όταν σας ρωτάγαμε προεκλογικά, πού είναι τα λεφτά, μας λέγατε χωτοκόλπο. Κανένα κόλπο. Και μας οδήγησαν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει δημοκρατία στην σημερινή κατάσταση. Και ρωτάμε και τώρα. Σας λένε από παντού, σας το λένε αυτό. Ότι ξέρετε,
Εμείς το δημοψήφισμα το καταλαβαίνουμε ως Ευρώπη ή όχι. Ευρώ ή δραχμή. Η διαπραγμάτευση δεν υπάρχει. Και η διαπραγμάτευση συνεχίζεται με το ναι. Λέτε στους πολίτες, κύριε, τα ίδια ψέματα που λέγατε τόσο καιρό. Τι τους λέτε? Πείτε όχι. Και τη Δευτέρα συνεχίζετε, μη στεναχωριέστε, συνεχίζετε διαπραγμάτευση. Δεν μου λέτε, τη Δευτέρα θα ανοίξουν οι τράπεζες, να πάρει ο κόσμος τα λεφτά του? Όχι. Θα φύγουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι? Όχι. Διασφαλίζετε την μη χρεοκοπία της χώρας εάν δεν πληρώσει το δουνουτού? Όχι. Πειράζει κανέναν η χρεοκοπία της χώρας? Πειράζει τις καταθέσεις? 110 δις είναι μέσα. Είναι όλες εγγύηση για τα δάνεια που έχουν δώσει ο ELA στις τράπεζες. Τις διασφαλίζετε τις καταθέσεις? Όχι. Τι ακριβώς κάνετε? Πού μας οδηγείτε? Τι είναι αυτό το οποίο λέτε στον ελληνικό λαό? Τι του λέτε για τη Δευτέρα με το όχι, κύριε? Άρα μόνο ναι λέτε εσείς. Αφήστε τώρα το μονόπαθο της κοινωνιολογίας. Πέντε μήνες διαπραγματευτήκατε. Πέντε μήνες διαπραγματευτήκατε για να μας κάνετε το 1,5 δις. Στον κόσμο. Για να μας έτσι κάνετε το 1,5 δις. Δημοψήφισμα. Με απειλές που είπε ο κύριος Σαμαράς. Δεν καταλαβαίνετε ότι θα χάσει το 1,5 δις. Πραγματώθηκαν οι απειλές. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μας λέγατε κινδυνολόγους όταν περιγράφαμε την ύφεση, όταν περιγράφαμε την ανεργία. Όταν περιγράφαμε την κατάρρευση αυτά, κύριε Βορύδη. Όταν περιγράφαμε τους κεφαλαιακούς ελέγχους, όλα αυτά τα δημιουργήσατε και στη δυνατότητα να καταργηθούν. Θα το αρνείστε. Προηγουμένως το είπα. Τώρα που όλα αυτά, κύριε φίλη, πρέπει να αισθανθείτε. Τα φέρατε, κύριε Βορύδη. Ακούστε τώρα. Με τους φίλους σας. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Τι κάνουν? Επειδή δεν μπορούν στο εσωτερικό τους να περάσουν αυτή τη συμφωνία και επειδή καταλαβαίνουν τις τρομακτικές συνέπειες που θα έχει για τον καθέναν από αυτούς ατομικά αυτή η πολιτική, ατομικά, για τον κύριο Φίλη, για τους υπουργούς, τι κάνει? Λένε, πείτε όχι. Λέμε όχι. Πείτε όχι. Λέμε όλοι όχι. Ναι, εσείς λέτε όχι. Αλλά το όχι δεν το είπατε στη διαπραγμάτευση. Δεν πήρατε την ευθύνη. Ποια διαπραγματεύση? Πάρτε την ευθύνη του, όχι εσείς. Αφήστε τον ελληνικό λαό απέξω. Μα θέλουμε να είναι ισχυροί. Δεν έχετε εντολή. Με ισχυρή. Δεν έχετε εντολή. Να φύγουμε από το πρόγραμμα. Έχετε εντολή. Να φύγουμε από το πρόγραμμα του Ιανουαρίου, όχι. Δεν έχουμε εντολή. Υπάρχουν όρια. Μας εξέλεξε ο λαός με μία εντολή. Ο λαός σας έδωσε ισχυρότερη εντολή. Επαναλαμβάνω. Ο λαός σας έδωσε ισχυρότερη εντολή. Δεν έχουμε εντολή να γίνουμε Σαμαράδες και Βενιζέλη. Δεν την έχουμε εντολή. Κατάλαβε το τώρα. Ο λαός σας έδωσε εντολή να κάνετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. 12 δις επέκταση. Βεβαίως και υπήρξαν όλα τα θέματα που αναφέραμε. 12 δις επέκταση εντολή έχετε. Την ασφυξία, τη χρηματοδοτική. Τι του λέτε? Τη χρηματοδοτική να μην σας εγκρίνει. Να μην σας εγκρίνει. Συνεχίζεται. 11 δις περιορισμό. Συνεχίζεται. Αυτό του ζητάνε. Συνεχίζεται με κλίμα κοινωνιολογίας για τις καταθέσεις. Αυτό κάνετε. Ο μόνος λόγος που το ζητάνε είναι για να μεταθέσουν τις ευθύνες. Επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Ζητάνε από τους πολίτες να τους πούν όχι, για να μπορούν μετά να πούν όταν επέλθει η καταστροφή. Εμείς σας ρωτήσαμε. Δεν το είπατε? Τι φταίμε εμείς? Εμείς εκτελούμε τη δική σας εντολή. Και τους αποκρύπτουν οι ψεύτες και οι υποκριτές. Όλα όσα συμβαίνουν κάθε μέρα. Τους λένε ψέματα. Σας λένε ψέματα. Όπως σας λένε ψέματα προεκλογικά και μετεκλογικά. Σας λένε ψέματα συστηματικά, σας οδηγούν στη μία λάθος απόφαση μετά την άλλη, σας αποκρύπτουν πληροφορίες με μόνο στόχο να γλιτώσουν το δικό τους το κεφάλι και να υπηρετήσουν τις στρεβλές τους ιδεολειψίες που δεν λειτουργούν. Κύριε φίλη, να είμαστε εξηγημένοι απολύτως μεταξύ μας. Το δημοψήφισμα που κάνετε πάσχει πολλαπλώς. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Γιατί θέλουμε ο ελληνικός λαός να πει ήχηρα αυτό που πιστεύει. Όσοι πιστεύουν στη διαπραγμάτευση λένε ναι. Ναι σημαίνει συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Ναι, όχι σημαίνει πέρας της διαπραγμάτευσης. Σημαίνει ναι στις πιστωτές. Σημαίνει έλλειψη προγράμματος, σημαίνει καμία χρηματοδότηση
Και προσέξτε, δεν σα λένε καν την αλήθεια. Σημαίνει δραχμή. Ούτε αυτό, ούτε αυτό δεν έχουν τη λεβεδιά να σα το πούνε στα ίσα. Ότι ναι, θέλουμε τη δραχμή. Για να αποφασίζετε. Το μονόπραχτο. Ούτε αυτό. Ωραίο το μονόπραχτο, κύριε Βορύδη. Ωραίο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Για τον κόσμο όμως. Κύριε Κουίκ, τα πρόβλημα δεν είναι άλλα. Αν με ειδοποιούν, έχουμε.